Πρώτη. Καταρχήν, γιατί έφυγε ο Ενρίκε. Και δεύτερο, γενικά, αν πιστεύει πως ο ΠΑΟΚ με ΜΑΚ, Βιερίνια και Πρίγιο μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, φυσικά και μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ο ΜΑΚ είναι πολύ πεσμένος. Ο Πρίγιοβιτς είναι πάρα πολύ πεσμένος. Νομίζω ότι πιο πεσμένοι είναι τραυματίες και οι δύο. Δηλαδή, στη φάση που είναι τώρα, το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς τους δύο είναι να ανέβουν επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Αν πάμε πιο κάτω, είναι θλάση παρακάτω. Και πιστεύω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει το πρωτάθλημα από αυτόν τον Ολυμπιακό και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Βιερίνια θα είναι αυτό για το οποίο τον πληρώσανε και για αυτό το οποίο πιστεύουν ότι θα τους παίξει. Δεν φέρνω παίκτη 31 χρόνων και 8 μηνών με 1,5 εκατομμύριο με προοπτική τριετίας. Εντάξει, 31 χρόνων δεν είναι και... Όταν έχω τον Δόνη, ο Δόνης πόσο κάνει, ο Δόνης? Ο Δόνης πόσο τώρα κάνει πολλά. Ο Δόνης πόσο κάνει? Ο Χρήστος, λες? Το αυτός που βέβαια. Τον Τάσο. Ο φόρο, ας το Χρήστο. Δεν πλησιάζει το Δόνη. Δεν πλησιάζει το Δόνη. Τώρα μια δεκάρα τα θέλει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ο ΠΑΟΚ εκεί που είχε τρύπες στα χαφ πήρε δύο παίχτες. Τι θα βγουν δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα βγουν. Πήρε στόπερ σίγουρα από αυτά που γνωρίζω είναι καλύτερος και από τον Μαλεζά και από τον Κρέσπο και από τον Βαρέλα. Και είναι ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ. Εκείνο που δεν μ' άρεσε είναι ότι ο προπονητής του έπαθε ένα κοινωνιολογικό σοκ. Δηλαδή πήγε από την Ξάνθη, την οποία την πρόσεχε αμυντικά, στα χαφ, τέταρτο χαφ να κλέψω και ήρθε εδώ πέρα στο πρώτο μάτς, έπαιξε με ένα κόφτη μόνο τον Τζίμι Ροτ στο 3-1 και εντάξει αυτό επειδή ήταν 1-1 έπρεπε να ρισκάρει, ήταν στην Τούμπα, το πέτυχε ωραία εκεί. Ήταν τρεις κινήσεις για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Τρεις κινήσεις για να πάρεις 6 εκατομμύρια. Τρεις κινήσεις. Για να μην καθυστερώ την παρέα. Ναι. Θέλω να πω στον κύριο Μαλάτο κάτι. Κύριε Μαλάτο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Επειδή γενικά πάτε πολύ κόντρα στον ΠΑΟΚ, εγώ θα μιλήσω σαν φίλαθλος και όχι σαν οπαδός. Επειδή άκουσα ότι πριν από λίγο αναφέρατε ότι δεν φοβάστε καθόλου τον ΠΑΟΚ, εγώ έχω να πω μια φράση. Φίλα για τα ρούχα. Γραμμή. Καλά λέει. Εγώ. Είσαι γνώμη μου. Είσαι αισιόδοξο για την ομάδα του, παιδιά. Είναι οδηγό, αυτό παλικάρι παίρνει τηλέφωνο. Η αλαζονία των Ολυμπιακών θα φανεί στο πρωτάθλημα. Εάν ο ΠΑΟΚ τον έχει στους 2 στους 3 πόντους και η ΑΕΚ στους 5, τότε θα είναι πολύ λιγότερο αλαζονική. Και θα φανεί εκεί πέρα ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Θα δούμε. Πάμε. Καθένα έχει την άποψή του. Επόμενη. Εγώ λέω το ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Αλαζονική δεν είναι. Κοίτα να σου πω το... κάτι. Ναι. Καταρχήν, ποιο είναι το μειονέκτημα του ΠΑΟΚ, έτσι. Τι μειονέκτημα έχει. Θα σου πω. Ποιο? Πέρσι είχε ξεκινήσει το παραμύθι του κορμού και τη ραχοκοκαλιά και τη δεμένη ομάδα. Ναι, και... Η ομάδα αυτή αποδείχθηκε ότι δεν είχε κανένα κορμό. Αποδομήθηκε από τον ίδιο τη τον πρόεδρο. Ήρθανε καινούργοι, ήρθε καραβιά. Ναι. Αυτοί όλοι πρέπει να βρεθούν μεταξύ του. Ναι. Θέλει χρόνο. Υποτίθεται ότι εμείς, εγώ όταν ξεκίνησε η Ευρώπη, έλεγα ότι έχουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους άλλους. Ναι, αλλά... Ότι έχουμε την ίδια ομάδα. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει καινούριο δεξί εξτρέμ. Έχει καινούριο center forward. Έχει καινούριο οχτάρι. Έχει καινούριο εξάρι. Καινούριο τα έχουμε και εμείς τώρα. Και αυτοί έχουν να κάνουν. Εμείς έχουμε καινούριο. Αυτό λέω. Ο Πάρτο δεν είναι καινούριο. Δεν σου λέει καλά. Δεν έχει Ευρώπη.